το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο είναι η ελληνική σημαία, ονομάζεται Alpha Pattern. Αποτελείται από 14 κάθετες κλωστές και από 9 οριζόντιες γραμμές. Πάνω σε μία κλωστή θα τοποθετήσουμε 7 κλωστές με κόμπο του Lark. Αυτές μπορεί να είναι μπλε χρώματος ή λευκού χρώματος. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μπλε χρώμα. Επομένως θα βάλω πάνω σε μία κλωστή μπλε χρώματος 7 κλωστές με κόμπο Lark. Πάμε να δούμε πώς θα γίνει. Έχω τοποθετήσει πάνω στη κλωστή μου τις 7 κλωστές με κόμπο Lark. 7 κλωστές διπλωμένες, επομένως μας κάνουν 14, όπως δείχνει το σχήμα, 14 κάθετες κλωστές. Για την πρώτη σειρά θα χρειαστώ κλωστή μπλε αλλά και λευκή. Η μπλε μου κλωστή θα πλέξει 1-2, την πρώτη, την δεύτερη, την τέταρτη και μέχρι τη 14η κλωστή και στην συνέχεια θα πλέξει πάνω στην 14η κλωστή την μπλε μία λευκή κλωστή. Η κίνησή μου είναι από εδώ προς τα εδώ και μόλις φτάσω στο τελείωμα γυρίζει κλωστή και πλέκει από το 14ο κουτάκι προς το πρώτο κουτάκι και πάλι το ίδιο, η πρώτη κλωστή θα πλέξει με αυτόν τον τρόπο, το τέλος θα πλέξει με αυτόν τον τρόπο και πάει λέγοντας μέχρι να φτάσω στην ένατη γραμμή, όπου εκεί πέρα θα κόψω και θα κάψω όλες τις εξέχουσες κλωστές. Πάμε να δούμε στην πράξη πώς θα γίνει.
Thank you.
Έχει ολοκληρωθεί το σχέδιό μου και στο σημείο αυτό θα πάρω μία κλωστή και θα πλέξω όλες τις μπλε κλωστές, όχι κάθετα όπως έκανα πριν, αλλά οριζόντια με διπλό κόμπο. Κοβετεκικέται όλες τις εξέχουσες κλωστές.